με αφορμή βέβαια τη χθεσινή Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού, φιλοξενούμε τον Δόκτωρ Αντώνη Αυγερινό, τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να μιλήσουμε για τις δράσεις, για τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν μέσα από τον εθελοντισμό, αλλά και να στείλουμε και ένα μήνυμα προς τη νέα γενιά. Όλοι ενδυνάμει εθελοντές είμαστε, αρκεί να το πιστέψουμε, να κινητοποιηθούμε και να ακολουθήσουμε, όπως συνηθίζει να λέει και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, τις αξίες που διαχρονικά πρεσβεύει. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αυγερινό. Την καλησπέρα μας, πρόεδρε. Μία μεγαλειώδης εχθές δική μας εκδήλωση με αφορμή τη γενέθλιο ημέρα του μεγάλου ακτιβιστή και ιδεολόγου του Ερίκου Ντινάν. Παράλληλα βεβαίως για μας ήταν και μία επετειακή επίσης εκδήλωση με αφορμή τα 146 χρόνια από την ίδρυση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Και έτσι μας δόθηκε μία ευκαιρία να αποτίσουμε τον ελάχιστο χώρο τιμής, σεβασμού και μνήμης στους χιλιάδες των ηρωικών εθελοντών μας που από τους πρώτους ελληνοτουρκικούς, ελληνοβαλκανικούς, πρώτο παγκόσμιο, μικρασιατική καταστροφή, δεύτερο παγκόσμιο όπου γράψανε το Μέγα Έπο 40-41 στα χιονισμένα βουνά του Γράμμου και του Βίτσι και πραγματικά δώσανε τη ζωή τους. Και δεν το γνωρίζει η ελληνική κοινωνία αυτό. Εκατοντάδες χιλιάδες δώσαν τη ζωή τους γιατί πιστέψαν στο όραμα, πιστέψαν στις θεμελιώδεις αρχές του κινήματος και αυτούς τους ανθρώπους δεν πρέπει να τους ξεχνάμε εμείς οι νεότεροι, πρέπει να τους τιμούμε, δεν πρέπει με τίποτα να απολακτιστούμε από τη μνήμη τους. Μάλιστα, δεν πρόεδρε, πρέπει με τίποτα να τους ξεχάσουμε. Αναφορικά με τη χθεσινή ημέρα και τους εορτασμούς, για βάλτε μας λίγο στο κλίμα, πού πραγματοποιήθηκε, ποιοι συμμετείχαν, τι υπόθηκε. Στο περιστήλιο του Ζαπίου Μεγάρου, όπου είχαμε τουλάχιστον 600 παρευρισκόμενους, όχι μόνο βεβαίως από την Αθήνα, αλλά ήρθαν και από τους όμπορους νομούς. Εκεί λοιπόν πλέον της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας βραβεύσαμε για το μεγάλο δικό της ανθρωπιστικό έργο, κυρίως στο χώρο της υγείας, μία πραγματικά εξαιρετική κυρία, την Μαριάννα Λάτσι. Μετά τη Μαριάννα Λάτσι βραβεύσαμε τους εξαίρετους εθελοντές μας, βεβαίως αντιπροσωπευτικά, τόσο του τομέα υγείας, τις θαυμάσιες νοσηλεύτριές μας, της κοινωνικής πρόνοιας, δηλαδή τους κοινωνικούς λειτουργούς μας και τους αμαρίτες διασώστες, ναυαγοσώστες, για ένα συνεχές πολύπλευρο, πολυσήμαντο, πολυδιάστατο κοινωνικό έργο που καθημερινά παράγουν σε όλη την Ελλάδα. Από τη μακρινή Οριστιάδα μέχρι το έσχατο της Κρήτης, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Και είμαστε πραγματικά υπερήφανοι γιατί ήρθανε πάρα πολλοί εθελοντές από την Κρήτη για να τιμήσουν τη μέρα αυτή. Και είμαστε, το ξαναλέω, πραγματικά υπερήφανοι για τους εθελοντές. Ποια τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν μέσα από τους εφετινούς εορτασμούς και σε μια δύσκολη συγκυρία, μια συγκυρία όπου συμπληρώνεται ένας χρόνος και από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Συγκυρία βέβαια που έχει να κάνει με ζητήματα ενεργειακής κρίσης, κρίσης αξιών αν θέλετε να το γενικεύσω. Κυρία Παναγιωτόπουλε, πρέπει όμως να τονίσουμε ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, άλλωστε το έχουμε συζητήσει, ήταν πρωτοπόρος σε όλες αυτές τις μεγάλες προκλήσεις. 9 φορές οι εθελοντές μας και το προσωπικό μας μέσα στην Ουκρανία, σε μια εμπόλεμη περιοχή, μέσα στα πραγματικά ερείπια της Τουρκίας, οι μόνοι που στείλαμε βοήθεια στη Συρία, οι μόνοι που από την πρώτη στιγμή με τους υπέροχους εθελοντές μας στο μεγάλο αυτό πολύ νεκρό δυστύχημα των Ντεμπών. Άρα λοιπόν οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές μας που αποτελούν την καρδιά, την ψυχή, την κινητήριο δύναμη, τον κινητήριο μοχλό, είναι διακριτοί εθελοντές, το τονίζω, γιατί έχουν υποστεί μια μακρόχρονη θεωρητική πτυχή εκπαίδευση και είναι οι μόνοι ικανοί να ανταποκριθούν και ανταποκρίνονται και σώζουν ανθρώπινες ζωές όπου και όταν προσκληθούν. Το μήνυμα λοιπόν το οποίο εκπέμπουμε και θα εκπέμπουμε εσαΐ, ελάτε να γίνετε εθελοντές. Είναι πραγματικά ένα ανθρωπιστικό καθήκον. Χρειάζεται η πατρίδα μας τον πραγματικό εθελοντισμό, όπως βεβαίως και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, για να μπορέσει να ανταποκριθεί
στις καθημερινές μεγάλες τεράστιες κοινωνικές. Η νεολαία ανταποκρίνεται σε αυτή την πρόσκληση? Κοιτάξτε, που διαχρονικά έτσι διατυπώνεται και απευθύνεται και μέσα από την εκπομπή μας. Είμαστε ευτυχείς, κύριε Παναγιωτόπουλε, είμαστε ευτυχείς και εσείς βοηθάτε πάρα πολύ που αναδεικνύεται τακτικά πυκνά το έργο μας. Είμαστε λοιπόν, θα έλεγα, ικανοποιημένοι με την ανταπόκριση της νεολαίας. Ναι, και στην Κρήτη τώρα που αναφερόμαστε εκεί υπάρχει πραγματικά νέο αίμα που έρχεται, γιατί θέλουμε νέους ανθρώπους. Νέους ανθρώπους που θα αποτελέσουν το ηθικό, θα έλεγα, εφαλτήριο. Το ηθικό που χρειάζεται σήμερα η κοινωνία. Θέλει έναν ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος θα είναι κοινωνικός, καινοτόμος, σύγχρονος, αλτρουιστικός, αποτελεσματικός και πάνω απ' όλα διαφανής. Αυτόν τον Ερυθρό Σταυρό θέλει να βλέπει η κοινωνία, να παίρνει παράδειγμα για να έχουμε μια καλύτερη τύχη ως κοινωνία και να μην βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα βίας ακόμα και στα μικρά παιδιά του Δημοτικού ή των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου. Αυτόν τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θα δημιουργήσουμε, δημιουργούμε και είμαστε, το ξαναλέω, υπερήφανοι και για το προσωπικό μας αλλά και για τους μοναδικούς εθελοντές μας, που μην ξεχνάτε έχουν μια τεράστια εκπαίδευση αλλά και έναν μοναδικό σύγχρονο εξοπλισμό. Ναι. Μέσα σε αυτή τη συγκυρία που διαμορφώνεται, όπως είπαμε και στον πρόλογό μας, με φόντο την κατάσταση στην Ουκρανία και στο εσωτερικό, ενεργειακή κρίση, οικονομική κρίση, μια δεκαετία που πέρασε βέβαια, επιδημιολογική κρίση, υγειονομική κρίση για να είμαι ακριβής. Τι είναι αυτό το οποίο σας προβληματίζει? Τι είναι αυτό το οποίο σας προβληματίζει, σας ανησυχεί? Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που χτυπάει καμπανάκι για τα επόμενα χρόνια? Σας ανησυχεί κάτι? Εγώ χτυπάω καμπανάκι και το χτυπάω καθημερινά και παρακαλώ όχι μόνο τα μέλη μας, αλλά επαναλαμβάνω το προσωπικό και τους εθελοντές μας να έχουν ψηλά τη σημαία του ανθρωπισμού, του αλτρουισμού, της αλληλεγγύης, της αγάπης στον πάσχοντα άνθρωπο και συνάνθρωπο. Να μην ξεχάσουμε ποτέ αυτούς τους ευάλωτους συνανθρώπους μας που απειλούνται με αποκλεισμό ή περιθωριοποίηση. Θα είμαστε συνεχώς δίπλα τους. Δεν αφήνουμε κανέναν που έχει την ανάγκη μας. Γιατί όσο, όπως είπατε, αυξάνει αυτή η κοινωνική, οικονομική κρίση, τόσο πιο αναγκαίος είναι ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Γι' αυτό επαναλαμβάνω. Συνέχεια εκπαιδεύεται ο εθελοντής μας, συνέχεια επικαιροποιεί τις γνώσεις του. Δεν είναι μόνο αυτό, όπως είπατε, κοινωνική οικονομική αναγκαιότητα, είναι και η κλιματική κρίση. Θα τη βρούμε μπροστά μας. Μάλιστα. Ήδη εν μέρη την αντιμετωπίσαμε. Πρόεδρε. Και έχουμε εκπαιδεύσει ομάδες πολλές και στην Κρήτη για να μπορούμε να είμαστε ετοιμοπόλεμοι. Πάμε να κλείσουμε λίγο με το εξής ερώτημα, πρακτικό ερώτημα, στο πρακτικό σκέλος. Πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή μαζί σας και επειδή ακούγονται πολλά, πόσο διαρκεί μια μέση εκπαίδευση στο Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό? Είναι αλήθεια ότι πάρα πολύ εύκολα μπορεί να επισκεφτεί το site μας www.redcross.gr, όπου θα πάρει αμέσως την πληροφόρηση, θα συμπληρώσει την αίτηση, πολύ απλά. Ή να πάρει τηλέφωνο επίσης πολύ εύκολα στο 210-36-46-005 για οποιαδήποτε πληροφόρηση. Αυτό το οποίο βεβαίως θέλω να επισημάνω είναι ότι πράγματι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εκπαιδεύει πάρα πολύ, θα έλεγα, επίπονα αυτούς που θέλουν να γίνουν εθελοντές, κυρίως σαμαρίτες, διασώστες, ναυαγοσώστες. Και εκεί πρέπει όμως να πούμε ότι θα αμυφθεί, γιατί θα αποκτήσει, το ξαναλέω, τέτοια γνώση που θα τον δώσει την ικανότητα να είναι πάντα, πρόεδρε, απόλυτα αποτελεσματικό. Σας ευχαριστούμε περίπου θερμά. Και κλείνω με αυτό. Περίπου και κλείνω με αυτό. Ναι. 500 ώρες εκπαίδευσης θεωρητικής και πρακτικής στα τμήμα επιγόντων των περιστατικών των νοσοκομείων. Να είστε καλά, χαιρετισμούς από Κρήτη. Χίλια ευχαριστώ. Επίσης χαιρετισμούς στην ωραία Κρήτη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά.